Black Friday. Κλίμα ενθουσιασμού λόγω Black Friday με μαθητές και πολίτες να ρίχνονται από νωρίς το πρωί στο κυνήγι της Μαύρης Παρασκευής προκειμένου να υποφεληθούν των μεγάλων προσφορών ακόμη και άνω του 50%. Κοπάνε από το σχολείο λόγω Black Friday. Όπως βλέπετε, οι ουρές έχουν σχηματιστεί από νωρίς το πρωί. Black Friday. Κοπάνε. Δεν τα λέμε αυτά, δεν τα δει μαμά. Μια μπορντοφόρμα. Καλύτερη. Ναι, αλλά είμαι από εδώ πέρα. Είμαι εδώ πέρα από τις 9. Κοντεύουμε, ναι. Από τώρα ξεκίνησαν οι ουρές, από τις 8 ή 8. Εγώ ήρθα 8.30, ήταν ουρά εδώ πέρα. Και ξανά έφυγα. Και πήγες αλλού και ψώνησα. Black Friday, ξέρω εγώ. Black Week έχει γίνει, αλλά εντάξει. Αγορές για μένα. Τι αγοράσατε, μας πείτε. Αγόρασα ένα ωραίο ζεστό μπουφάν. Ώρα 9.30 το πρωί στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, όπου δεν πέφτει καρφίτσα. Αντίστοιχες οι εικόνες και στην Θεσσαλού. Τελειώσαμε τα ψώνια? Όχι ακόμα. Σε πόσα κατάστημα τα πήγες? Σε 5-6. Από ουρά δηλαδή σε ουρά? Χαμός. Black Friday. Black. Ψωνίσαμε. Black Friday. Έτσι αμήντα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν είμαι αυτής της άποψης ούτε της φιλοσοφίας αυτής. Του υπερκαταναλωτισμού δηλαδή εννοώ. Εγώ κατέβηκα για καφέ. Εντάξει, Αμερικανιά είναι, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Αυτά τα λεφτά που είναι, θα δώσουν σήμερα, θα τα χάσει η αγορά τις επόμενες ή τις προηγούμενες μέρες. Η κίνηση είναι αυξημένη, ο κόσμος έχει κατέβει κάτω. Υπήρχε μία σχετική νέκρα την περασμένη εβδομάδα έως και προχθές. Πιστεύω ότι θα είναι μία πολύ καλή ημέρα για όλες τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου. Δυναμικά στις αγορές μπήκαν και μαθητές, οι οποίοι έκαναν κοπάνα για τη Μαύρη Παρασκευή. Τι αγοράσατε? Διάφορα πράγματα για τον υπολογιστή και ρούχα. Χειμερινά κυρίως, και έχω και δώρα επειδή έχουμε πολύ γενέθλια. Είμαστε από τις 7-8. Το πρωί? Ναι. Κάνουμε βόλτες μέχρι να ανοίξουν. Ναι. Αυτά. Και πέσατε στην ουρά, έτσι? Ναι, πέσαμε στην ουρά. Ακόμη κοιτάω. Black Friday? Ναι. Κοπάνα σήμερα? Ναι. Κινητά, τάμπλετ, νεανικά ρούχα, ηλεκτρικά είδη, είδη σπιτιού και όχι μόνο, πήραν φωτιά. Ενθουσιασμένοι. Σίγουρα ενθουσιασμένοι, γιατί ξεσκάζει λίγο από το σχολείο, λίγο από την κλεισούρα του χωριού. Σε επιχτρολόγιο ήρθα για περιφερειακά. Ναι. Καλές τιμές. Θα μπορούσε και καλύτερα. Αγοράσαμε ένα πουκάμισο και ένα τζιν. Και τώρα βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Περιμένετε πώς την Black Friday? Ναι. Κάνετε κοπάνα? Ναι. Δηλαδή σήμερα είναι η καλύτερη σας μέρα? Περίπου ναι. Η Μεγάλη Παρασκευή ξεκίνησε ως συνήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξαιτίας της επιτυχίας που γνώρισε έγινε θεσμός που υιοθέτησαν και άλλες χώρες. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται για 4η χρόνια, με το κλίμα να είναι γιορτινό και στο νησί μας, με νέους, μεσήλικες και μεγαλύτερους να απολαμβάνουν τις φθηνές αγορές τους, αφού προηγουμένως οπλίστηκαμε υπομονή στις ουρές που σχηματίστηκαν έξω από αρκετά καταστήματα. Οι τιμές καλές? Καλές. Είναι καλές προσφορές? Ναι, σχετικά. Όσο να είναι. Καμία σχέση με τις Αμερικές βέβαια. Μετά την Black Friday έρχεται η Cyber Monday για φθηνές αγορές μέσω διαδικτύου.